Στο σημείο αυτό, μαζί με τον Γιάννη Πρεδεντέρη, θα καλησπερίσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Γιάννη Τραγασάκη, τον οποίο φιλοξενούμε απόψε στο στούντιο του Μέγκα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από τη σημερινή εξέλιξη, γιατί ακούσαμε και το σχολιάσαμε και όλα στο δελτίο μας, ότι οι ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό μπορεί να παραπέμπουν στο να κοπεί μία σύνταξη στον χρόνο. Δηλαδή, και επειδή εσείς ένα από τα συνθήματα, μία από τις σημαίες σας, να το πω έτσι, που είχατε, πέραν του ότι θα καταργηθεί ο έμφυα κλπ., ήταν 13η σύνταξη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στο εξής παράδοξο, αν αυτό ισχύει, που περιμένουμε να μας το πείτε. Να κόβεται και η 12η αντί να δείτε τη 13η. Ναι, για πάνω από 1000 ευρώ. Για πάνω από 1000 ευρώ. Το θέμα με το ασφαλιστικό, νομίζω, είναι δύο επιλογές που πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία. Το πρώτο είναι αν θα συνεχίσουμε. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό, αλλά μια κοινωνία που έχει 30% ανεργία και 30% από τους εργαζόμενους είναι ανασφάλιστη, στην ουσία δεν έχει ασφαλιστικό σύστημα βιώσιμο. Οι επιλογές λοιπόν είναι πρώτον, αν θα συνεχίσουμε με μικροαλλαγές από εδώ και από εκεί, περικοπές και να προσπαθούμε κάθε φορά να κλείνουμε το λογαριασμό για λίγο, ή αν θα προχωρήσουμε σε μια αναθεμελίωση στο να δημιουργήσουμε ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα. Ο κύριος Κατρούγκαλος εισηγείται το δεύτερο και η κυβέρνηση εισηγείται το δεύτερο. Αυτό το οποίο δημοσιοποιήθηκε σήμερα είναι μια μελέτη που δεν την έχω δει ολόκληρη, ξέρω ότι θα περιέχει σενάρια προς συζήτηση. Εάν πάμε λοιπόν στη δεύτερη επιλογή, η οποία είναι δύσκολη επιλογή, αλλά πρέπει νομίζω να το δούμε ψύχρεμα και σοβαρά, κυρίως για τις επόμενες γενιές. Τότε πρέπει να συζητήσουμε με κάθε τρόπο τα μοντέλα, δηλαδή τι μοντέλα υπάρχουν παγκοσμίως. Διότι πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει από καιρό, από χρόνια, να κάνουν καινούργιο ασφαλιστικό. Το μοντέλο της Χιλής το απορρίπτουμε, διότι είναι εντελώς ιδιωτικοποιημένο κλπ. Υπάρχει κάτι στη Νέα Ζηλανδία, ούτε αυτό το υιοθετούμε, διότι απαιτεί να συγκρίνεις το αν θα πάρει σύνταξη, τι περιουσία έχεις κλπ. Έχει γίνει ένα μοντέλο στη Σουηδία, που και αυτό έχει αρνητικά, αλλά μπορούμε να το δούμε ως εμπειρία. Και να δούμε, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται διεθνώς και ποιο μοντέλο μπορούμε να επιλέξουμε, ούτως ώστε να αρχίσουμε να το χτίζουμε. Ξέρετε, ο κόσμος αναρωτιέται, θα βγαίνω αργότερα στη σύνταξη, θα παίρνω λιγότερα, θα ακριβήνει η εισφορά που θα πρέπει να δίνω. Το κύριο μέλημα του συστήματος. Αυτές τις απαντήσεις που πρέπει να γίνει. Άλλωστε, έγιναν προσπάθειες στο παρελθόν, δεν μπορείς να οικοδομηθεί μες στην κοινωνία ένας διάλογος. Το κύριο λοιπόν μέλημα είναι να κάνουμε ένα σύστημα βιώσιμο. Με εγγυημένη τη σύνταξη, έστω μέχρι τα 1000 ευρώ, με αναδιανεμητικό χαρακτήρα, αλλά που θα λαμβάνει υπόψη το σύστημα αυτό και τις νέες πραγματικότητες. Δηλαδή, βλέπουμε να επιστρέφουμε σε ένα καθεστώς πλήρους απασχόλησης με την έννοια την οποία το γνωρίζαμε μετά το Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα έχουμε ανεργία, θα έχουμε διάφορες, ας πούμε, καταστάσεις. Κύριε Πρόεδρε, παρακολουθώ τον κύριο Κατρούγκαλο σήμερα. Είδα δύο πράγματα. Πρώτον, την έννοια του, γι' αυτό που λέτε, βάσει του πορήματος των σοφών, να γίνει μια ευρύτερη μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήματος. Και δεύτερα, μια παράλληλη έννοια να βρούμε 700 εκατομμύρια που μας λείπουν τώρα, πρέπει να κοπούν από το ασφαλιστικό. Δηλαδή, τα δύο πάνε μαζί αυτά τα πράγματα. Πώς μπορεί να γίνει μια, αυτό που προτείνεται, που είναι μια συνολική μεταρρύθμιση και το δέχομαι ότι είναι απαραίτητο να γίνει στην ελληνική κοινωνία, με το άγχος να βρούμε και 700 εκατομμύρια μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Άρχισε λοιπόν η συζήτηση με τους θεσμούς μόνο με το ένα στοιχείο, λέει, να βρούμε τα 700, όχι να βρούμε τα 700, ένα 800 ήτανε, με την περικοπή των πρόωρων σταξιοδοτήσεων έχουν εξομολογηθεί κάποιοι πόροι. Αρχίσαμε λοιπόν με αυτό και ήταν δική μας πρόταση, ότι επειδή έτσι κι αλλιώς το σύστημα δεν είναι βιώσιμο και πρέπει να πάμε σε μια μεταρρύθμισή του, να επιχειρήσουμε αυτή τη μεταρρύθμιση και εκεί μέσα να δούμε και ένα οδικό χάρτη, ας το πω έτσι, ένα χρονικό σχεδιασμό για το πώς θα προχωρήσουμε παραπέρα. Αυτό είναι ανοιχτό, πρέπει να σας πω. Και είναι ανοιχτό και διεθνώς. Και θα είναι ίσως μαζί με το χρέος δύο ζητήματα που θα διεθνοποιηθεί η ζήτησή τους. Αυτό που είναι παραδειγμα, και είχα σήμερα μια συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον ΗΠΑ, και είχαμε έτσι μια off the record, ας το πω, αναλυτική συζήτηση. Υπάρχει μια συναντήληψη, νομίζω, ευρύτερα, πιστεύω ότι συμμερίζονται όλοι, ότι οι μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού συστήματος είναι υπόθεση ετών ή και δεκαετιών. Mm-hmm. Λογικό είναι αυτό. Τα προβλήματα είναι άμεσα. Ναι. Αλλά τα 700 είναι τέλος Νοεμβρίου. 700, θα τα δούμε αυτά. Εντός ναι. Του, ναι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιμένουμε ότι αυτή η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί, ούτως ώστε να μην υπάρξουν περικοπές σε αυτούς που ήδη έχουν ανάγκη και που κανονικά θα πρέπει να δούμε πώς θα τους βοηθήσουμε. Mm-hmm. Ακούστηκε από πολλές πλευρές και από τον αρμόδιο υπουργό ότι τα 1000 ευρώ και μιλάμε για σύνολο, για άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης, είναι εν πάση περιπτώσει ένα ποσό πάνω από το οποίο κάποιος μπορεί να θεωρείται και εύπορος, πλούσιος, πώς θέλετε να το πούμε.
από ποιο εισόδημα και πάνω θεωρείται κάποιος πλούσιος, εννοώ εργαζόμενος, διότι κοιτάξτε να δείτε τι. Εγώ θυμάμαι ότι ο κύριος Τσίπρας είχε μιλήσει για 30.000, και αυτό το μνημονεύσαμε Γιάννη, είχε μιλήσει για 30.000 ευρώ το χρόνο, ότι πάνω από αυτό το επίπεδο θα πρέπει η φορολογία να είναι βαρύτερη. Εγώ από τον κύριο Αλεξιάδη που άκουσα καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι και κάτω από 30.000 και θα ήθελα να μας το διευκρινίσετε. Η έννοια του πλούτου είναι σχετική έννοια. Εν πάση περιπτώσει, μιλώντας για συντάξεις, εγώ δεν θα μιλούσα για πλούσιους συνταξιούχους. Ναι. Διότι και οι μεγάλες συντάξεις έχουν θεμελιωθεί. Είναι μέρος του κοινωνικού συμβουλέου, το οποίο βέβαια έχει καταρρεύσει. Θα μιλούσα με άλλους όρους. Θα μιλούσα αν στην προσπάθεια να κάνουμε ένα καινούριο σύστημα μπορούμε να δούμε κάποιους εξορθολογισμούς, κάποιες μειώσεις, κάποιες με όρους αλληλεγγύης και όχι επειδή κάποιος να τιμωρήσουμε κάποιον επειδή έχει μεγάλη σύνταξη. Αλλά πιστεύω ότι αλληλεγγύη από ανθρώπους 75 χρόνων. Πότε θα την εισπράξουν πίσω αυτή την αλληλεγγύη? Εμείς πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη σε αυτούς και όχι αυτοί σε εμάς. Απάντησα στο ερώτημα της κυρίας Ρέμι και το τροποποιώ λοιπόν το ερώτημα. Ακόμα και κάποιος αυτοί ελάχιστοι μπορεί να παίρνουν σύνταξη 3.000 ευρώ. Δεν θα το έθετε ότι είναι πλούσιοι. Πρέπει να δούμε το σύστημα, το καινούριο σύστημα. Το καινούριο σύστημα. Μιλάμε για τα παιδιά αυτών των συνταξιούχων. Αλλά πιστεύω θα έχει την ευκαιρία να καλέσει τον κύριο Κατρούγκολη. Ναι. Όπως είπα, να κάνουμε και ένα ευρύτερο διάλογο. Και σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι. Ας πούμε ότι μιλάμε για μια οικογένεια, οικογενειακό εισόδημα 30.000 ευρώ και είναι και δύο παιδιά στην οικογένεια. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό το, από αυτό το επίπεδο κανείς μπορεί να πάει και πιο κάτω προκειμένου να βάλει αυστηρότερη, μεγαλύτερη φορολογία? Όταν μιλάμε για πλούτο, μιλάμε κυρίως για συσσωρευμένο πλούτο. Δεν μιλάμε για το εισόδημα που παίρνει κάποιος επειδή κάνει μια δουλειά. Όταν μιλάμε πλούτο, πρέπει να δούμε συσσωρευμένα την περιουσία που έχει κάποιος και αυτό είναι το, εκείνο το οποίο θα μας δείξει το περιβόητο πια περιουσιολόγιο που ελπίζω να ολοκληρωθεί. Διότι κάποιος μπορεί να έχει ένα υψηλό εισόδημα και να μην έχει τίποτα άλλο. Κάποιος μπορεί να έχει ένα χαμηλό εισόδημα και να έχει άπειρα ακίνητα. Κάποιος μπορεί να μην έχει ακίνητα και να έχει ομόλογα σε ξένα νομίσματα κλπ. Ξέρετε, είναι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Να κάνω μια ερώτηση πάλι περιουσιολόγιο. Με το θέμα του πόθεν έσχης που έχει προκύψει, θεωρείτε ότι θα έρθει να το έχει σχολιάσει η κυβέρνηση ή να αφήσει τους υπουργούς μόνους τους να δώσουν τις εξηγήσεις που οφείλουν? Κοιτάξτε να σου πω, εγώ η κυβέρνηση έχει πει και είναι. Αυτό ο νόμος για μας, τα πάντα ελέγχονται κλπ. Πρέπει να σου πω όμως, σε αυτή την επιτροπή συμμετείχα και εγώ για χρόνια. Ναι, ως αντιπρόεδρος της Βουλής. Και υποτίθεται μια απόρρητη διαδικασία. Δηλαδή, τι κάναμε? Έρχεται ένα αποθενέα, θυμάμαι την περίπτωση του Τσοχατζόπουλου. Ετέθησαν ερωτήματα, κλήθηκε να πει πού βρήκε τα χρήματα για το γάμο που είχε κάνει τότε στο Four Seasons στο κλπ. Δεν ήταν πιστικές οι απαντήσεις και ακολούθησε μια διαδικασία. Θεωρώ δηλαδή ότι σωστά. Τα μέσα ενημέρωσης είναι ευαίσθητοι σε αυτό. Αλλά πρέπει να υπάρξει μια ευαισθησία και στη λειτουργία των θεσμών. Ναι, σωστό. Διότι αν λειτουργεί ο θεσμός, μπορούμε να είμαστε κάπως ήσυχοι. Αν ο θεσμός δεν λειτουργεί και από όσο πιάσαμε κάποιον από εδώ και από εκεί, δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Πιστεύω λοιπόν ότι όπως είπαν και οι διαφερόμενοι, η αλήθεια θα λάμψει. Μάλιστα. Να πάμε στα κόκκινα δάνεια. Γιατί εσείς ασχολείστε και με το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Θα πουληθούν σε distressed funds τα κόκκινα δάνεια? Πριν πάμε, καταρχήν το θέμα, μιλάμε τώρα για τα επιχειρηματικά υποθέτω δάνεια, διότι με την πρώτη κατοικία έχουν πει ότι για μας είναι αυτό κάτι σταθερό. Έχει κλείσει αυτό, έχουν συμφωνήσει και οι δανειστές? Τίποτα δεν έχει κλείσει. Τίποτα δεν έχει κλείσει, διότι οι δανειστές ξεκίνησαν με μία αντίληψη. Καταρχήν, στην αρχή δεν δεχόταν κουβέντα για να κάνουμε ένα ενδιάμεσο φορέα να διαχειριστεί τα δάνεια. Τώρα όλοι το συζητούν με διάφορους τρόπους. Στην αρχή ξεκίνησαν με την αντίληψη ότι αν έχετε ένα σπίτι στο. Ποια είναι μια ακριβή περιοχή για να μην παρεξηγηθώ. Στο ψυχικό, πες, εντάξει. Ψυχικό. Και δεν μπορείτε να εξυπηρετήσετε το δάνειό σας. Δεν πειράζει. Πουλήστε το και πάρτε ένα διαμέρισμα εκεί που μένω εγώ στην Κυψέλη που είναι φθηνότερα τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η αντίληψη δεν μπορεί να γίνει δεχτή. Επομένως, το θέμα συζητήσει με την έννοια όμως ότι πώς να υλοποιηθεί αυτό που θέλουμε εμείς η κυβέρνηση. Πάμε στα επιχειρηματικά δάνεια. Να το δούμε πρακτικά. Έχουμε στην Ελλάδα μια επιχειρηματικότητα που πεθαίνει και αυτή. Δηλαδή, ο τύπος επιχειρηματικότητας που είχε την επιχείρησή του, είχε τα λεφτά του στο εξωτερικό, έπαιρνε τα δάνειά του στην Ελλάδα και έβγαζε κέρδη, αυτό με την κυβέρνηση δική μας, αυτοί οι επιχειρηματίες δεν θα περάσουν καλά. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έχουμε λοιπόν μια επιχείρηση η οποία έχει δάνεια. Το πρώτο είναι, θα κληθεί από τις τράπεζες, ήδη τώρα πρέπει να γίνεται αυτό, θα έπρεπε να γίνεται, ναι, να βάλει κεφάλαιο και εφόσον βάλει δικά του κεφάλαια, το δάνειο να ρυθμιστεί. Αυτό είναι κάτι υγιές, εμείς το ενθαρρύνουμε. Δεύτερη περίπτωση, δεν έχει δικά του κεφάλαια, ούτε στο εξωτερικό. Ή δεν θέλει να φέρει. Να βρεθεί άλλος επενδυτής να μπει. Να μπει. Να μπει.
και να γίνει αναδιάρθρωση. Εμάς δηλαδή μας ενδιαφέρει η επιχείρηση ως παραγωγική μονάδα ή το ξενοδοχείο ως μονάδα και η απασχόληση. Εάν δεν συμβεί τίποτα από όλα αυτά, τότε συζητείτε από τον κύριο Σταθάκη και με τους θεσμούς και από την κυβέρνηση γενικότερα, συζητούμε διάφορες λύσεις. Μία και εδώ λύση θα μπορούσε να είναι να ορισμένα τέτοια δάνεια που δεν μπορείς να κάνουν τίποτα από τα προηγούμενα, να μπουν σε μια επιχείρηση που μπορεί να είναι κοινή των τραπεζών ή κάποια άλλη μορφή και να μεταφερθούν εκεί και να αντιστοιχούν. Σαν bad bank, δηλαδή κάτι. Όχι ακριβώς, το λένε περισσότερο εταιρείες διαχείρισης ενεργητικού. Μάλιστα. Κύριε, πρέπει να πω κάτι όμως αυτή τη στιγμή πάνω από το σχήμα που περιγράψατε. Άρα, μισό λεπτό να πούμε και το θετικό τώρα. Ναι. Από όλη αυτή τη διαδικασία, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, να δώσω την εικόνα στον Ιγκά. Η Τράπεζα της Ελλάδας με τη βοήθεια συμβούλων κάνει ταξινομήσεις και κατηγοριοποίηση των δανείων. Ιχθυοκαλλιέργειες, τουριστικά, ξενοδοχεία, βιομηχανίες. Γίνεται αναλυτική ταξινόμηση, μεγάλα, μικρά. Το δεύτερο θα βάλει στόχους στις τράπεζες. Θα υποχρεώσει δηλαδή τις τράπεζες να προχωρήσουν τις ρυθμίσεις. Όχι όπως γινόταν στο παρελθόν, που οι τράπεζες δεν έκαναν τίποτα, έκαναν πολύ λίγα. Τρίτον, με τον νόμο που θα περάσουμε τώρα, το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ θα είναι ο θεσμός που θα ελέγχει αν τηρούνται οι κανόνες. Άρα θα μπούμε σε μια διαδικασία που τα κόκκινα δάνεια θα γίνουν πηγή ανάπτυξης. Δηλαδή, αν γίνει αυτό που έλεγα πριν, αναδιορθωθούν επιχειρήσεις. Ναι, αν βρεθούν ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν. Αυτά πρέπει να υπάρχουν τράπεζες. Και να υπάρχουν και επενδυτές. Τελούν σε μια μεγάλη ανασφάλεια λόγω της ανακεφαλαιοποίησης, το capital controls και όλες τις αναστάσεις που έχει προκύψει. Πότε θα λήξει αυτή η ιστορία, πότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ορίζοντας αποκατάσταση μια ομαλότητα στον τραπεζικό τομέα? Πολύ σύντομα αυτό. Αλλά μπορώ να σας δώσω μια εικόνα που εντάσσονται όλα αυτά. Το πολύ σύντομα μπορείτε να μας το κάνετε πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, εννοείται μέχρι το τέλος του χρόνου. Α, άμεσα. Μέσα στο Νοέμβριο δηλαδή. Μέσα στο χρόνο θα λήξει το θέμα. Εάν δεν λήξει μέσα στο χρόνο, θα έχουμε πρόβλημα, διότι μπαίνει σε εφαρμογή μια οδηγία η οποία αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο που μπορεί να μας καταθέσουμε. Εμείς αυτό από την αρχή το έχουμε θέσει πρώτη προτεραιότητα, διότι δεν είναι η καταθέση, είναι η αποταμίευση της κοινωνίας. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, αυτά τα οποία κάνουμε τώρα εντάσσονται σε ένα σχέδιο, το οποίο βέβαια το έχουμε να προσαρμόσει με την εμπειρία που είχαμε μετά, το οποίο θέλει να βγούμε από την κρίση μέσα από τρεις φάσεις. Πρώτη φάση, σταθεροποίηση. Δεύτερη, ανάκαμψη. Και τρίτο, το νέο υπόδημο που λέμε να οικοδομήσουμε. Σταθεροποίηση. Αρχίσαμε με την υπογραφή της συμφωνίας. Προχωρούμε με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, η οποία θα λήξει, όπως είπα, εντός των επόμενων δύο χρόνων. Και άρση των capital controls. Τρίτο, μετά θα έχουμε την αξιολόγηση. Είναι πολύ κρίσιμο να πετύχει η αξιολόγηση. Και όλα δείχνουν ότι μπορούμε να την πετύχουμε, την αξιολόγηση. Μάλιστα. Τέταρτον, άρση των capital controls. Από ό,τι λέει και η Τράπεζα της Ελλάδας, το βλέπει το αργότερο, το πρώτο τρίμηνο του 2016. Όχι, τους δίπλα. Ήδη θα αρχίσουν να χαλαρώνουν και μιλάμε για την οριστική λήξη. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, έχει σταθεροποιηθεί η οικονομία και έχουμε τώρα, αν μου επιτρέπετε, εξής στοιχεία στο σκέλος της ανάπτυξης. 7 δισεκατομμύρια ευρώ μπαίνουν το επόμενο δίμηνο. 4,5 από το ΕΣΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 3 από τη δόση των δανείων. Ναι. Δεύτερον, η ύφεση είναι η ποιότερη από ό,τι περιμέναμε και εγώ ακόμα είχα κάνει προβλέψεις πιο δυσμενείς. Άρα, είναι ρεαλιστικό να πούμε ότι η φάση σταθεροποίησης, μάλλον το δεύτερο εξάμεινο του 2016, θα είμαστε από την ύφεση στην ανάκαμψη και από ό,τι λένε οι πιο αισιόδοξοι, θα αρχίσουμε να μιλάμε και για έξοδο στις αγορές. Αυτό είναι το πρώτο, σταθεροποίηση. Δύο κουβέντες για το δεύτερο. Το δεύτερο είναι, με αυτά θα μας έρθει μπορεί να έχουμε μία ανάκαμψη, στη βάση όμως του παλιού μοντέλου. Αυτή είναι η λεγόμενη επενδύσεις και κατανάλωση αναστολή. Δηλαδή και τώρα που μιλάμε υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι. Υπάρχουν επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν μια επένδυση. Δεν το κάνουν λόγω της αβεβαιότητας. Άρα η άρση της αβεβαιότητας και οι πόροι που θα εισδρεύσουν θα έχουν μία ανάκαμψη, μπορεί να είναι και ισχυρή. Για 2-3 χρόνια, που θα είναι από αυτή τη δυναμική. Στη βάση αυτών των δύο μετά, ακολουθεί αυτό που εγώ θα έλεγα η κυριαρχία του νέου, δηλαδή αλλαγή των πάντων, η γενίκευση των αλλαγών που θα έχουν γίνει ως τότε, να αρχίσουμε να οικοδομούμε το νέο μοντέλο με το οποίο θα βγούμε από την κρίση. Αν δεν το αλλάξουμε το μοντέλο, θα έχουμε ανακύκλωση της κρίσης. Μάλιστα. Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σήμερα, εδώ στο